ενώ βλέπουμε τους δύο αρχηγούς, τον Νταβίτ Φουστέρ και τον Πέτρο Μάνταλο, να φέρουν το τρόπαιο. Είναι η χειραψία των δύο αρχηγών που μας οριοθετεί πως βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και του τελετουργικού, πριν από την σέντρα βεβαίως από τον κύριο Σιδηρόπουλο. Τάσο Σιδηρόπουλος που θα είναι ο διαιτητής αυτής της αναμέτρησης. Εδώ βλέπουμε και τον Δημήτρη Μιλισανίδη, ο Τρίφων Πετρόπουλος που είναι ο τέταρτος διαιτητής και ακόμη η επιπρόσθετη βοηθή στις δύο γραμμές, στις δύο εστίες, Νάτος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και να συνεχιστεί η αντίστροφη μέτρηση προς την σέντρα του απόψινού τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός που αγωνίζεται σε τελικό για 11η φορά τα τελευταία 16 χρόνια, έχοντας στις 7 τελευταίες συμμετοχές ισάριθμες κατακτήσεις τίτλων. Η ΑΕΚ, όπως λέγαμε, θέλοντας να επιστρέψει στην κατάκτηση του τροπαίου από το 2011, όταν και είχε υπερισχύσει του Ατρόμητου με 3-0. Φορτούνης και Ερνάνη, εκτελεί ο Κώστας Φορτούνης πολύ κοντά στην εστία του Ανέστη που διώχνει. Έχουμε όμως και σφύριγμα από τον διαιτητή για επιθετικό φάουλ πάνω στον Θέσσαρα Άρθο. Να βλέπετε τον Μποτία και τον Μανουέλ Ντακώστα να επιστρέφουν στην άμυνα μετά από αυτήν την στημένη φάση. Δείτε το σπρόξιμο από τον Ντακώστα. Απέφερε το σφύριγμα του Τάσου Σιδηρόπουλου. Και περνάει στον Φουστέρ. Συνεργασία με τον Κασάμι. Κίνηση και από τον Ερνάνη. Αυτόν προσπάθησε να βρει ο Παϊτίν Κασάμι. Έκοψε ο Γκάλο, απομάκρυνε. Εδώ είδατε το μαρκάρισμα του Γκάλο πάνω στον Ερνάνη. Πουλίδο τον Φουστέρ. Και τον Σαλίνο τώρα στην επίθεση. Σαλίνο, ο οποίος θα βγάλει την σέντρα. Το σούτ του Φορτούνη είναι εντελώς άστοχο και χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον η πολύ μεγάλη ευκαιρία. Για να δούμε τώρα την παλιά για τον Τζιμπούρ. Κατάφερε ο Ντακώστα και στη συνέχεια μπλόκαρε την μπάλα ο Ρομπέρτο. Ήταν μια καλή περίπτωση για την ΑΕΚ. Κολοβέτσιος, θα καλύψει ο Σαλίνο. Έρχεται ο Σινόες έξυπνα να τροφοδοτεί τον Βάργκας. Βάργκας που έχει μπροστά του τον Σαλίνο. Θα βγάλει την σέντρα, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Κακή έξοδος από τον Ρομπέρτο. Πέτρος Μάνταλος και Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1. Στο 39 η Ένωση ανοίγει το σκορ με τον Πέτρο Μάνταλο. Φάση που ξεκίνησε από την παλιά του Αντρέ Σιμόες για τον Βάργκας. Αυτός έβγαλε την σέντρα. Πέτρος Μάνταλος ήταν ανενόχλητος. Δείτε ξανά, δεν υπάρχει περίπτωση offside. Μπάλα στο μυρό του Ρομπέρτο και καταλήγει στα δίχτυα. Και από άλλη οπτική γωνία, κεφαλιά με τον Μάνταλο να ανοίγει το σκορ στο 39. Είδαμε. Ενώ περνάμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας αυτού του πρώτου ημιχρόνου, η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Μάνταλου. Κεφαλιά, ο Ανέστης θα μπλοκάρει από τον Κασάμι, πολύ κοντά στην απάντηση, στην ισοφάριση. Και ελέγχει ο Ντιντακπηλά. Παλιά του με στόχο τον Τζεμπούρ. Πιέστηκε ο Τζεμπούρ στην περιοχή από τον Ντακώστα. Κόρνερ δείχνει ο Σιδηρόπουλος. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς του επιθετικού της ΑΕΚ. Βλέπουμε σε επανάληψη το μαρκάρισμα στο όριο από τον Ντακώστα. Και ενώ Κώστα Φορτούνη έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το φάουλ, για να δούμε.
Το γέμισμα από τον Φορτούνη, απευθείας βλέποντας τον Ανέστη να έχει βγει από την εστία του. Ήταν έξυπνη κίνηση από τον Κώστα Φορτούνη. Σαφώς στο κέντρο της άμυνας, δεν ήταν καλή πάσα του Άρθο. Άφησε το πλεονέκτημα ο Σιδηρόπουλος. Φορτούνης. Η παλιά για τον Φουστέρ που πέφτει στο έδαφος, μπλοκάρει ο Ανέστης. Ήταν καλές οι προϋποθέσεις. Ποιος χάνει στην συνέχεια από τον Μάνταλο. Σταματάει και ενώ πιεζόταν ψύχρεμα θα κάνει την παλιά για τον Τζιμπούρ. Παράλληλα για τον Βάργκας και μπλοκάρει ο Ρομπέρτο. Τώρα ο Ερνάνη. Άνοιξε πολύ την μπάλα. Γυρίζει το πλασέ του Φορτούνη και διώχνει ο Ανέστης σε κόρνερ. Κασάμιν αυτός που ολοκλήρωσε, ζητώ συγγνώμη, στο 50 λεπτό. Πάλι ο Φορτούνης. Για τον Μαζουακού, νέο γέμισμα. Η απομάκρυνση από τον Γιώχανσον και η Άκη στην κόντρα τώρα. 2-2. Ο Βάργκας καθυστερεί. Δείτε πόσο γρήγορα επιστρέφει και ο Φουστέρ να πιέσει. Τζιμπούρ θα μπει στην περιοχή. Από πλάγια θέση σουτάρει 2-0. Αντεπίθεση υποδειγματική της ΑΕΚ. Ράφικ Τζιμπούρ στο 51. Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-2. Ένα διαγώνιο συρτό σουτ που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ρομπέρτο. Σκεπτικός, προβληματισμένος. Ο Μάρκο Σίλβα από την εξέλιξη της αναμέτρησης ή αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, ενώ βλέπετε πώς πανηγύρισε ο Τζιμπούρ, έτρεξε να τον αγκαλιάσει και ο Μπουανανότε που έκανε εκεί ζέσταμα πίσω από την εστία του Ρομπέρτο. Δείτε ξανά. Ένα συρτό σουτ κάτω από τα πόδια του Ρομπέρτο. Δεν υπάρχει offside. Ταχύτατος ο Τζιμπούρ σηκώνει το κεφάλι και νικάει τον Ισπανό goalkeeper του Ολυμπιακού. Θα δούμε και από άλλη οπτική γωνία ξανά κάτω από τα πόδια του Ρομπέρτο. Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-2. Και πάμε στους δύο ρεπόρτερ, καθώς ο Μάρκο Σίλβα ετοιμάζει αλλαγή. Δημήτρη Ντομίνγκες, μπαλιά για τον Σαλίνο. Σέντρα με το δεξί, ο Ιντέγε κοντρολάρει, στρώνει στον Τσόρι Ντομίνγκες. Το σουτ δυνατό, αλλά άστοχο. Μπάλα περνάει χωρίς να ανησυχήσει ο Ανέστης. Φορτούνη. Το γύρισε παράλληλα αλλά πάνω στον Κολοβέτσιο. Και πάλι ο Φορτούνης. Κλεισμένος, αφήνει για τον Μαζουακού. Επιχειρεί το σούτ στο δοκάρι. Η πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 80 λεπτό. Με τον Άρθουρ Μαζουακού να οπλίζει με το αριστερό και να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο κάρι της εστίας του Ανέστη. Δείτε σε επανάληψη. Ντακώστα. Καλή συνεργασία ανάμεσα σε Τσόρι και Φορτούνη. Μπάλα στα δίκτυα. Ο Ολυμπιακός μειώνει με τον Τσόρι Ντομίνγκες στο 85. Καταπληκτική συνεργασία με τον Κώστα Φορτούνη. Ο Τσόρι Ντομίνγκες ξαναβάζει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Δείτε ξανά πως συνεργάζονται άψογα. Με το δεξί κεραυνοβολεί τον Ανέστη. Μπάλα περνάει από τα χέρια του και καταλήγει στα δίχτυα της εστίας της Ένωσης. Στο 85 ο Τσόρι Ντομίνγκες δίνει ελπίδες στον Ολυμπιακό, ενώ Σιδηρόπουλος τα λέει με τον Μάρκο Σίλβα. Αφήνει ο Ντιντάκ Βιλά, ο Αραβίδης δεν ήταν σε θέση offside, θα μπει από πλάγια θέση, γυρίζει παράλληλα, μπλοκάρει ο Ρομπέρτο. Στην εξέλιξη της φάσης σφύριξε το φάουλο Σιδηρόπουλος. Πάμε στον Πάνο Μάλαμαν. Πάνο. Έχει φύγει το δόντι του Αραβίδη από την προηγούμενη σύγκρουση με τον αντίπαλό του και γι' αυτό ακριβώς έχει πέσει το έδαφος. Από την αγωνιά του Μποτία. Όπως είδατε και από τον Καμπιάσο από τον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ περάσαμε στο τελευταίο λεπτό. Το γύρισμα ο Ανέστης μπλοκάρει από την προσπάθεια του Μάνουελ Ντακώστα. Μπακάκης που ετοιμάζεται να εκτελέσει προς τον Πέκαρτ. Έκοψε ο Σαλίνο. Και σφυρίζει τη λήξη ο Σιδηρόπουλος. Η ΑΕΚ κυπελούχος Ελλάδας νικάει με 2-1 τον Ολυμπιακό χάρη στα γκολ του Πέτρου Μάνταλου στο 39 και του Ράφικ Τζιμπούρ
στο 51. ΑΕΚ που επέστρεψε στα σαλόνια, αλλά επέστρεψε και στις κατακτήσεις των τίτλων. Ένα κουβάρι παίχτες του Στέλιου Μανολά, αναπληρωματική, βασική. Το τεχνικό σταφ και από την άλλη πλευρά τα συναισθήματα των ηττημένων. Ενώ βλέπετε ο Στέλιος Μανολάς πηγαίνει στο σημείο που βρίσκονται οι φίλοι της Ένωσης για την ΑΕΚ που επιστρέφει στην κατάκτηση του κυπέλου. Μετά το 2011, κόντρα στον Ατρόμητο, κατάφερε με τον Στέλιο Μανολά στον πάγκο, τον οποίο αγκαλιάζει εκεί ο Βασίλης Δημητριάδης, να κατακτήσει το κύπελο. Βλέπετε την γιορτή της Ένωσης των Κιτρινόμαυρων και από την άλλη πλευρά η απογοήτευση για έναν Ολυμπιακό που δεν έφτασε τελικά σε αυτό το 18ο double. Να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες και οι φωτογράφοι υπομονετικά. Υπάρχει πολλής κόσμος μπροστά από τους παίχτες της ΑΕΚ, με το κύπελο όμως σταθερά στα χέρια του Χρήστου Αραβίδη. Μόλις ξεκίνησε για την Ένωση, για τους ποδοσφαιριστές της, το τεχνικό επιτελείο, αλλά και τους οπαδούς των Κιτρινόμαυρων. Και βεβαίως η βραδιά δεν τελειώνει εδώ, καθώς θα έχουμε ένα πλούσιο post-game μαζί με άλλες δηλώσεις, ενώ βλέπετε και τον Αραβίδη που δίνει το τρόπαιο στον Στέλιο Μανολά, και εδώ αρχίζει και η αναγνώριση για τον προπονητή της Ένωσης, αλλά και τον Μιλοβάνοβιτς που γεύεται και αυτός και φωτογραφίζεται με το τρόπαιο. Τεχνικός διευθυντής των Κιτρινόμαυρων, που σίγουρα κατάφερε να χτίσει μια ομάδα με βλέψεις για διάκριση την φετινή σεζόν, που ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, έχοντας κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας. Μετά την κατάκτηση του 15ου κυπέλου Ελλάδας, Διέγο Μπονανότε δίνει την ευκαιρία στην κορούλα του να φιλήσει το μετάλλιο των νικητών. Στιγμές που καταγράφονται στην συνέχεια της μετάδοσης και στην τελετή της απονομής για τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Τι γίνεται, ρε. Έχοντας χάσει 3 δόντια ο Χρήστος Αραβίδης, αλλά με το κύπελο στα χέρια του. Και τώρα η αναμνηστική φωτογραφία για την ομάδα της Ένωσης και τους ανθρώπους που δούλεψαν την φετινή σεζόν για να φτάσει σε αυτήν την κατάκτηση. Εμείς κάνουμε σιγά σιγά μια μικρή αποφώνηση με αυτές τις εικόνες των θριαμβευτών της απόψινής βραδιάς. Μια μικρή πάσα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για μια ακόμη πιο σύντομη αποφώνηση, υπενθυμίζοντάς σας ότι συνεχίζεται βεβαίως η βραδιά της κάλυψης αυτού του τελικού με την post-game εκπομπή, τον Στέφανο Αβραμίδη, τον Σωτήρη Κωνσταβάρα και τους καλεσμένους τους, και βεβαίως τον Γιώργο Θαϊναϊλάκη και τους υπόλοιπους ρεπόρτερ των αθλητικών καναλιών ΟΤΕ Sport, ΟΤΕ TV,
με πλούσιο ρεπορτάζ και άλλες δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όσα κατέγραψαν οι κάμερες των αθλητικών καναλιών, ο TESPORT, ο TETV.